Αυτό το οπλοστάσιο που βλέπετε διατηρούσε στο σπίτι του 39 χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλων, εκρηκτικών, φωτοβολίδων και κροτίδων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και δύο χειροβομβίδες, 8 πιστόλια, δύο κυνηγητικά όπλα, περισσότερα από 30 μαχαίρια στιλέτα καθώς και πληθώρα πυρομαχικών. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικού του τμήματος Ασφαλείας Μεσολογίου ένας 39χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή όπλων εκρηκτικών φωτοβολίδων και κροτίδων, καθώς και για πλαστογραφία. Για τη σύλληψη του δράστη πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση κατά την οποία κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματο Ασφαλεία Μεσολογίου μετέβη στην Πάτρα και με τη συνδρομή αστυνομικών τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Πατρών ενήργησαν έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του δράστη, όπου μεταξύ άλλων βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξή: Δύο χειροβομβίδε, δύο πυροκροτητέ, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι τέσσερα πιστόλια ρέπλικα, τρία πιστόλια φωτοβολίδων από τα οποία το ένα είναι πιστόλι στυλό, έναν ηλεκτρικό εκενωτή ενέργειας, 29 μαχαίρια, δύο στυλέτα, μία ξυμφολόγχη, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, γκλόπ, 11 βλήματα, 280 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 132 γραμμάρια πυρίτιδας, μία διόπτρα 7 γεμιστήρες διαφόρων όπλων και άλλα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημελιωδικών Πατρών, ενώ οι έρευνε για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζονται. Το προανακριτικό έργο ενεργεί το τμήμα ασφαλείας Μεσολογγίου.